Η κουβέντα μας είναι, κύριε Ασφαλτίδη, τι γίνεται με το θέμα του παγετού. Είχαμε ακούσει κατά καιρούς, είχαμε δει και επισκέψεις υπουργών και του Προέδρου του ΕΛΓΑ και βουλευτών τοπικών και όχι μόνο, στις περιοχές, στα χωράφια, στον πρωτογενή τομέα και δεσμεύσεις ότι τελικά μέχρι τέλος Ιουλίου θα δοθεί, αν μη τι άλλο, η προκαταβολή. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Έχει γίνει η καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, από τους γεωπόνους στην περιοχή του Μεσογόνου. Τώρα αναμένουμε τις προκαταβολές. Σε επικοινωνία που είχαμε το γραφείο του ΕΛΓΑ σήμερα, μου είπαν ότι έχει ολοκληρωθεί και επίσημα η καταγραφή. Απλώς τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η διαδικασία να αποσταλούν στην Αθήνα για να αρχίσουν να καταβάλλεται το 40%. Το οποίο σημειωτέο θα είναι βάση των δηλώσεων των παραγωγών. Βάση των δηλώσεων των παραγωγών ή βάση των εκτιμήσεων των... Πρώτη φάση η προκαταβολή θα είναι βάση των δηλώσεων των παραγωγών και ό,τι διαφορές προκύψουν μετά θα προσταφερθούν από την τελική εκτίμηση. Τώρα, αυτό η καθυστέρηση χρονικά οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δυσκίνητο και είναι γραφειοκρατικό το σύστημα, γιατί μιλάμε για πια καλοκαίρι, οι άνθρωποι εξ αυτών αρκετοί δεν έχουν πάρει καμία παραγωγή και άρα δεν έχουν κάποιο εισόδημα και το ερώτημα είναι πώς ζουν μέχρι σήμερα οι κατεπάγγελμα αγρότες. Δυστυχώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι και μεγάλος ο όγκος των δηλώσεων που έχουμε, γιατί το μέγεθος του παγετού ήταν τεράστιο σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σχεδόν και όχι μόνο, και αναγκάστηκε ο ΕΛΓΑ να προσλάβει έκτακτο προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι και γραφειοκρατικό το κομμάτι όσον αφορά τις εκτιμήσεις. Χρόνια ζητάνε οι πορείς των αγροτών να αλλάξει το σύστημα αυτό. Έχουμε υποσχέσει και από την προηγούμενη ηγεσία του ΕΛΓΑ ότι θα αλλάξει, θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Αναμένουμε. Λέτε ότι το αίτημα των αγροτών που ζητούν αλλαγή στον τρόπο εκτίμησης. Γιατί σήμερα ένα κατεστραμμένο χωράφι, ολοσχερός κατεστραμμένο, που δεν έχει ούτε ένα καρπό σε κάποιο δέντρο, η εκτίμηση είναι 100% ζημιά. Στην πραγματικότητα όμως η αποζημίωση δεν ξεπερνά το 62-63%, έτσι δεν είναι? Με αυτά που μας έχει πει ο ΕΛΓΑ για τον Προέδρο του, στη σύσκεψη που κάναμε στο γραφείο του Περιφερειάρχη, είναι ότι θα ακολουθεί αυτό που έγινε και στην Θεσσαλία με τον Ιαννό. Ότι θα αποζημιωθούν στο 100% οι ζημιές. Περιμένουμε να το δούμε. Και τις δηλώσεις του Υπουργού που διαβάσαμε στη Βουλή, το ίδιο δήλωσε. Τώρα, περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Τι λέμε στους Έλληνες αγρότες της περιοχής? Δυστυχώς, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι υπομονή. Δυστυχώς. Και να είμαστε στις επάλκεις ώστε να δούμε τι, αν δεν ισχύσουν αυτά τελικά που μας υποσχέθηκαν, να κινηθούμε και διαφορετικά. Υπάρχει μια αισιόδοξη εκτίμηση ότι κάπου μέχρι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη θα έχουμε κλείσει με τις προκαταβολές ή είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο? Όχι. Αυτά τουλάχιστον που μας υποσχέθηκαν είναι ότι από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβρη ό,τι εκτιμάται και ολοκληρώνει τη διαδικασία θα πληρωθεί το 40% και μέχρι τα Χριστούγεννα το υπόλοιπο. Τώρα να μείνουμε να το δούμε. Σας είπα ότι με τη σημερινή επαφή που είχαμε το γραφείο της περιοχής μας είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν θα περιμένουμε την εκτίμηση να σταλεί στην Αθήνα, απλώς σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε παραγωγού θα καταβληθεί το 40% και αν υπάρξει διαφορά θα προσταφερεθεί. Τώρα, επειδή έχουμε και τις εκτιμήσεις των τεχνοκρατών, έχουμε και την εξέλιξη σε ό,τι αφορά την παραγωγή, μπορούμε νομίζω να κάνουμε έναν απολογισμό το πώς πήγε πραγματικά η παραγωγή. Ήταν τόσο καταστροφική όσο αρχικά λέγαμε την περίοδο της Άνοιξης? Ναι, δυστυχώς οι ζημίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Σκεφτείτε ότι στην περιοχή μας τουλάχιστον τα κεράσια υπάρχουν εκτίματα τα οποία δεν έχουν συγκομιστεί καθόλου, ούτε ένα κιλό.
το μέγεθος της ζημιάς ήταν 100%, πραγματικά 100%. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες πεπικές με τα μήλα. Και εκεί έχουμε μεγάλες ζημιές. Δεν είναι στο μέγεθος των κερασιών, αλλά και εκεί έχουμε σημαντικές ζημιές. Ίσως γιατί είχαν διαφορά σε ό,τι αφορά την παραγωγή τους χρονικά. Ναι, στην περίοδο της ανθοπορίας. Ακριβώς. Τώρα, θέλω και να κάνω και ένα ερώτημα που ενδεχομένως απασχολεί την προοπτική της καλλιέργειας. Όταν χάνουμε πελάτες κατά μία σεζόν, όταν χάνουμε αγορές, ενδεχομένως τους χάνουμε οριστικά από πελάτες. Υπάρχει τέτοιος φόβος? Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά να σκεφτείτε ότι σχεδόν σε όλη τη χώρα είχαμε αυτό το φαινόμενο, και ειδικότερα στη Μακεδονία, στη Δυτική και στη Κεντρική Μακεδονία, οπότε δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάνε. Φαντάζομαι ότι θα ξαναγυρίσουν σε εμάς. Αυτό όμως που θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα και από την πλευρά μας εμείς το έχουμε κάνει πράξη, είναι η πρόληψη στο μέλλον του δυνατού. Σήμερα η τεχνολογία λίγο πολύ μας βοηθάει σε αυτό το θέμα. Έχουμε καταθέσει στη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο Τουργάκη με τους υπηρεσίες κομμουνού, το γραφείο του Περιφερειάρχη, έχουμε καταθέσει μια πρόταση, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση των φαινομένων και δι' του παγετού. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Σιδηρόπουλο, τον Γιώργο, καθηγητή του Πανεπιστήμιου, ο οποίος ασχολείται χρόνια με το αντικείμενο. Και κάναμε μια μελέτη 35 σελίδων, την οποία την καταθέσαμε σήμερα στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, όσον αφορά την προστασία του, την αντιπαγετική. Είτε αυτό θα είναι με την κατάκτηση από με νερά, και εμείς σαν οργανισμός κάνουμε μια επέκταση του αρνηθιστού μας τώρα, και εξυγχρονισμό του υφιστάμενου, 5.700 στρέμματα, και ίσως θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα στο μέτρο του δυνατού της πρόληψης της αντιπαγετικής προστασίας με την κατάκτηση από νερό. Και με τους ανεμομίκτες. Το είδε πολύ θετικά ο πρόεδρος ΕΛΓΑ και περιμένουμε. Αυτές οι προτάσεις είναι κοστοβόρες, κοστίζουν πολύ, μπορεί να τρέξει ένα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα? Γιατί νομίζω ότι θα είναι καλό και για την παραγωγή εσάς τους αγρότες, αλλά και για τον ΕΛΓΑ τον ίδιο που δεν θα αποζημιώνει, έτσι δεν είναι? Φυσικά είναι, σε σχέση κόστος με τις αποζημιώσεις είναι απειροελάχιστο. Περίπου, να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, το κάθε ανεμομίκτης κοστίζει από 10 έως 15.000 την εταιρεία και το μέγεθός του. Και μπορεί να καλύψει μια έκταση πάνω από 10-12 στρέμματα. Σκεφτείτε τα εκατομμύρια που δίνει κάθε χρόνο ο ΕΛΓΑ. Φέτος, ας πούμε, ο τζίρος του ΕΛΓΑ είναι περίπου 185 εκατομμύρια και φέτος καλείται να καλύψει ένα ποσό της τάξης των 400 και εκατομμυρίων. Το οποίο δεν έχει και φυσικά θα γίνει με κρατική παρέμβαση. Γι' αυτό ζητάμε στο μέτρο του δυνατού την προστασία όσο το δυνατόν από την τεχνολογία. Όπως ξέρετε και στην περιοχή μας, εμείς ήδη το εφαρμόζουμε αυτό όσον αφορά την αντιχαραζική προστασία. Και έχουμε μια πανελλήνια βροχιά, εμείς και οι αντιχαραζικό δικτύο. Οπότε είναι κάτι που το βλέπουμε πάντα θετικά. Τώρα, στην κοινωνία που είχαμε το γραφείο του ΕΛΓΑ στην Αθήνα, μου υποσχέθηκαν ότι θα το δούνε θετικά το ζήτημα και πιθανόν να πάμε σε πειραματικό τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο εφαρμογής εδώ στην περιοχή, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω τα τελευταία χρόνια, παρατηρώ από το ρεπορτάζ ότι εκεί ο ΤΟΕΒ έχει κάνει μια εξέλιξη και συνεχώς βελτιώνεται, δίνοντας και προοπτική και σε νεότερους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Πολύ πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, έχετε πάρει και καινούργια γεφυροπλάστικα. Έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του φράγματος? Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Έχουν αυξηθεί τα ποτιστικά χωράφια και άρα μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η δυναμική καλλιέργεια δένδρων ή άλλων προϊόντων? Ναι, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, είχαμε ένα φράγμα και το έχουμε στο Βέρμπιο. Έχει περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό. Έχει τελειώσει ο πολυλειτουργικός αγωγός. Ήδη παίρνουμε νερό από εκεί που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 800 κυβικών. Τα στρέμματα έχουν αυξηθεί, έχουν φτάσει σχεδόν τα 2.500 τα επίσημα που αρδεύει ο ΤΟΕΠ. Έχουμε και μερικές γεωτρήσεις ιδιωτών. Αυτό που μένει τώρα είναι, και έχει ξεκινήσει βέβαια, είναι η κατασκευή, ο εξυγχρονισμός και η κατασκευή του νέου αρδευτικού. Το οποίο όταν ολοκληρωθεί, πιστεύω μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, όπως είναι και η σημαντική υποχρέωση του ανάδοχου, να αρδεύσει 5.700 στρέμματα.
καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο έργο και δίνουμε προοπτική για την νεολαία και για τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, μια που περνάμε και την εποχή της αποκινητοποίησης και κάπου πρέπει να στρέψουμε όλο αυτόν τον κόσμο ώστε να βρει διέξοδο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εδώ είμαστε να δούμε λίγο την εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, γιατί πραγματικά, όπως είπαμε στην κουβέντα μας, υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν κυριολεκτικά να ζήσουν, γιατί περιμένουν αυτή την αποζημίωση λόγω του παγετού, δεν είχαν παραγωγή την φετινή χρονιά. Έτσι ακριβώς είναι και οι υποχρεώσεις τρέχουν έναντι του οργανισμού, να πω και τα δικά μας, έναντι του ΤΟΕΦ, έναντι των ιοπώνων και όλα αυτά. Χρησιμοποίησαν λιπάσματα, ραντίσματα, όλα αυτά τα κόστη πετρέλαια στα τρακτέρ. Καλλιεργητικές φροντίδες έχουν γίνει και γίνονται. Εάν εγκαταλείψουμε τα δέντρα, θα μας εγκαταλείψουν και αυτά. Ναι, αν όμως δεν παίρνεις καρπό, πώς να καλύψεις τις καλλιεργητικές φροντίδες. Αυτό και ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να δώσει βαρύτητα, όχι μόνο στις φετινές ζημιές, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να εξυγχρονίσει τον οργανισμό του, να μπορεί να τα προβλέπει. Αυτή όλη η διαδικασία είναι κατά παρέκκληση του κανονισμού. Ξέρω σε αυτό. Ότι κατ' εξαίρεση φέτος γιατί το τραφικό στάδιο, κάτι το οποίο δεν το προβλέπει ο οργανισμός. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και επειδή έχει αλλάξει το κλίμα και η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας και τη ζούμε τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στον οργανισμό του ΕΛΓΑ. Θα πρέπει να επανδρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε, αφού τελειώσει αυτό το κακό που βρήκε την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ.